Τα συμβόλαια που έκανα ήταν για όσο κρατούσε μια εκπομπή. Πόσο κρατάει η εκπομπή, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο, από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, τόσο είναι το συμβόλαιό μου. Δεν είναι. Μετά το Μάιο πάω όπου θέλω. Τι μαθαίνω σήμερα από σένα. Α, δεν την όμιζες. Φαντάσου, και δεν μπορούσε να σε ξεκουνήσει άνθρωπος από το Μέγκατο. Του μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι, νομίζω ναι, ότι ήσουν πάρα πολύ σκληρά, έτσι. Ήταν το σπίτι μου, ήταν το σπίτι μου, πραγματικά. Ήταν πολύ όμορφα. Πες μου, αν θέλεις, με τη Eurovision έχει συμβεί κάτι. Ναι, πολλοί λένε πολλά πράγματα. Κοίταξε να δεις. Εγώ πηγαίνω στη Eurovision όταν με παίρνουν ένα τηλέφωνο από την ΕΡΤ και πηγαίνω. Αυτό, δεν έχω κάποια συμφωνία με τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει, όντως πρέπει να υπάρχει μια ομάδα τώρα που το οργανώνει, με την οποία εγώ δεν έχω κάποια επαφή. Δηλαδή δεν τους γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους, ούτε έχουμε δουλέψει ποτέ μαζί. Οπότε είναι πολύ πιθανό να το στήσουν μόνοι τους και να είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι φέτος. Γι' αυτό δεν έχω να σας πω και νέα. Αυτό το οποίο απλώς θέλω να πω, και να το ξεκαθαρίσω, είναι ότι κάθε χρονιά που πάμε και που είμαι κιόλας εγώ εκεί πέρα, υπάρχει μια μανούρα, μια μιζέρια, μια μύρλα, μια γκρίνια, γιατί το φωνητικό είναι έτσι, γιατί το φόρεμα είναι έτσι, γιατί ο στίχος είναι αυτός, γιατί ο στίχος είναι εκείνος, γιατί το κάνει αυτός, γιατί το κάνει εκείνος. Και θυμάμαι ότι είμαι στο εξωτερικό και ανοίγω να δω τα νέα της Ελλάδος και διαβάζω αυτές τις γκρίνιες. Και είναι άσχημο, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν πάει έξω. 15 μέρες έχουν αφήσει τα σπίτια τους και δουλεύουν και πολύ σκληρά. Και δεν θα σου πω για εμάς που κάνουμε τη μετάδοση, θα σου πω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμφανιστούν επί σκηνής. Οπότε πραγματικά θα ήθελα να μην υπάρχει καμία γκρίνια. Και σαν άνθρωπος που το έχω κάνει αυτό και που το αγαπάω, δεν θέλω να γκρινιάξω για τίποτα. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Και αν πάει κάποιος άλλος λοιπόν στη θέση μου και την κάνει αυτή τη δουλειά, θέλω να την ευχαριστηθεί. Θέλω να περάσει πολύ ωραία και να κάνει και το όνειρό του πραγματικότητα. Όποιος και αν είναι αυτός. Γιατί εγώ το έκανα. Το έκανα 5 χρόνια και πέρασε πολύ ωραία. Και δεν είμαι και μόνο αχωφάης να θέλω να το κάνω μέχρι τα 80 μου. Οπότε πραγματικά, ό,τι τραγούδι και να στείλουμε, όποιους ανθρώπους και να στείλουμε, ας μην γκρινιάζουμε. Ας πάει με καλή ενέργεια η όλη αποστολή. Αυτό γιατί πιστεύεις ότι γίνεται? Δεν ξέρω, μωρέ, είμαστε λίγο γκρινιάριδες πολύ. Γενικώς μια γκρίνια την έχουμε, ναι, γενικώς. Ναι. Τώρα θέλει ένας άνθρωπος να πάει να δοκιμαστεί πάνω σε αυτή τη σκηνή, δώσ' του την ευχή σου και ας τον ήσυχο τώρα. Πρέπει να γκρινιάξεις. Η Φουρέιρα πώς σου φαίνεται που θα εκπροσωπήσει? Μου αρέσει πάρα πολύ. Λίπρο. Η Ελένη λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω ότι ήθελε πάρα πολύ να πάει στη Eurovision. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάει και θα ζήσει αυτή την εμπειρία. Γιατί το ήθελε πολύ, από όσο ξέρω. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλή η Ελένη. Τι? Σίγουρα παίζει ρόλο το τραγούδι, δεν το έχουμε ακούσει. Όχι, δεν το έχουμε ακούσει, αλλά έχουμε μια εικόνα, ξέρουμε τι μπορεί.